δεν θα μπορούσα να τα πω αυτά που μου βάζανε στο στόμα. Ναι, καμιά φορά γενικά στις δουλειές αυτές και στις δικές μας λένε οι Αμερικάνοι ότι αν ντρέπεσαι τη μάνα σου, τον πατέρα σου ή τους φίλους σου που θα σε δουν να λες αυτό ή να κάνεις αυτό, μην το κάνεις. Μην πεις ότι ο κόσμος αυτό θέλει και αν νιώθεις χάλια θα αποτύχεις πλήρως. Και κάποια στιγμή ενεπλάκεις και νίκιασες, πώς είναι αυτό, νίκιασες το ΚΑΠΑ. Ναι, είχε προηγηθεί το θέατρο Ακάδημος, μετά το θέατρο Άνεσης και τελικά μετά το Ριάλτο. Το Ριάλτο, στην Κυψέλη και αυτό. Έχω καταλήξει στο θέατρο ΚΑΠΑ με τα 8 τελευταία χρόνια. Το ΚΑΠΑ του Νίκου Κουρκουλού. Ναι, ναι, ναι. Που τώρα είναι στον Άλκη. Ναι, τώρα το χειρίζεται. Ωραίο θέατρο. Ωραίο θέατρο. Αυτό που λέμε θέατρο. Πολύ ωραίο θέατρο. Που σέβεται τον κόσμο, τα καθίσματά του, η σκηνή του, ο χώρος έχει σημασία. Και είναι και ωραίο για τους ηθοποιούς. Γιατί οι ηθοποιοί τέτοια καμαρίνια δεν έχουν ξαναδεί. Καμαρίνια με προθάλαμο τεραστίο διαστάσεις. Το προσέχει και ο Άλκης πάρα πολύ το θέατρο. Ναι. Το έχει συνέχεια. Ναι, μου το έλεγε προκαιρού ότι συνεχώς χώνει. Συνέχεια. Δεν το αφήνει. Ναι. Είναι κομμάτι του. Βέβαια, εντάξει, στην ουσία είναι ο πατέρας του. Είχες μια πολύ μεγάλη επιτυχία πενταετούς διάρκειας το Δείπνο Ηλιθίων. Mm. Το οποίο σου έλεγα όταν ήμουνα στην πρεμιέρα του φετινού έργου, πριν από, ξέρω εγώ, 15 μέρες δεν θυμάμαι, θα πούμε 9 του μήνα έχεις ξεκινήσει, της Αγίας Άννης. Mm. Δεν φοβήθηκες καθόλου ότι... Συνήθως το κάνουν οι ηθοποιοί. Λέει τώρα Αγία Άννα, μήπως δεν έρθει κόσμος και πάνε σε επισκέψεις και αυτά και να το κάνω άλλη μέρα. Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις. Και στην αρχή εγώ δεν δίνω ποτέ σημασία τι εισιτήρια θα έχει κτλ. Δίνω σημασία εάν ας πούμε μετά από 5 μέρες έχει κυκλοφορήσει ότι η παράσταση είναι καλή και θέλει ο κόσμος να τη δει. Έχεις κάνει, τώρα να, μου ανοίγει συνεχώς και χαίρομαι πολύ. Έχεις κάνει παράσταση χάλια, κατά τη γνώμη σου. Αμέ. Εντάξει, δεν ήταν ατυχής ακριβώς σας, χάλια, παιδί, αλλά εννοώ... ήταν ατυχής. Ναι. Είναι το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, πριν μερικά χρόνια. Δεν συνήργησε τίποτα ώστε να πάει καλά αυτό το πράγμα γενικώς. Μάλλον συνωμότησαν διάφορες λεπτομέρειες ώστε να μην πάει καλά. Ούτε εγώ ήμουν ευχαριστημένος και ούτε από μένα δεν ήμουν ευχαριστημένος. Δηλαδή όλο το πράγμα κάτι δεν. Κλώτσισε. Ναι. Τηλεόραση πολύ έχεις κάνει, πάρα πολύ και με το παραπάνω θα έλεγα. Θυμάσαι μια μεγάλη στιγμή, έτσι, πολύ σημαντική για την πορεία του στην υγειά μας αποκαλεσμένο. Εγώ να σου αφαιρέσω το Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Έχουν γίνει μικρά πράγματα και κατά καιρούς πολύ σπουδαία. Πολύ σπουδαία, ναι. Τα δύο επίτηδες τα λέω μικρά, γιατί δεν τους φαίνεται από την αρχή, αλλά όταν το ολοκληρώνω θα καταλάβεις τι εννοώ. Ένα πολύ σπουδαίο ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν υποθεί στην εκπομπή μου, το είπε η Ζωζό, η Σαπουζάκη. Λέω κάποια στιγμή, ξέρεις, εμένα μου αρέσει να τους πειράζω και λίγο, με τη Ζωζό είμαστε πολύ φίλοι. Πολύ. Αμάνα ρε, της λέω, μας έχεις τρελάνει τόσα χρόνια με τα καπέλα σήμερα και με τα αυτό. Γιατί τόση μανία με τα ρούχα και με τα καπέλα. Και, γιατί μας έλεγε, ας πούμε, ότι πήγαινα στο Λονδίνο να πάρω ένα φτερό για το συγκεκριμένο νούμερο, το οποίο πληρώνω από την τσέπη μου το φτερό, γιατί εγώ το νούμερο αυτό στην επιθεώρηση που έκανα ήθελα να έχει αυτό. Και της έλεγα, τι μανία έχεις με όλα αυτά, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Και λέω, την πείραζα. Και μου λέει να σου πω, εγώ δουλεύω από 6 χρονών. Οπότε δεν είχα καιρό να παίξω με κούκλες. Και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, έγινε η κούκλα μου. Το οποίο το θεωρώ υψηλή ποιήση γι' αυτό. Έγινε η κούκλα μου. Γι' αυτό και με... Και το δεύτερο είναι ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, ο Ανέστης Βλάχος, να είναι καλά εκεί που είναι. Κάνουν μία παράσταση στο θέατρο Χατζηχρήστου
έχουν μαζευτεί, Ανέστης Βλάχος, Δέσποινας Τηλιανοπούλου, λυπάμαι που δεν θυμάμαι άλλους, αυτής της γενιάς άνθρωποι, που τους πιο πολλούς ξέραμε από τον κινηματογράφο, και αυτής της ηλικίας, για να κάνουν ένα συγκεκριμένο έργο που δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που ήτανε, είχε να κάνει με ένα γεροκομείο. Ήτανε ό,τι πρέπει. Το έχω δει αυτό. Το έχεις δει. Που ήταν στη Στουρνάρη. Σε ένα θέατρο στη Στουρνάρη. Όχι, ήτανε στο θέατρο Χατζηχρίστου, Ιπποκράτους και στο υπόγειο, ναι, το, ναι, μεγάλο. Ναι. Στη γωνία Ιπποκράτους και Σταδίου. Σαν να νόμιζα ότι ήταν στο Α. Του Λινέου, αλλά όχι, ήταν κάτω. Ήταν εκεί. Λοιπόν, έρχονται στο θέατρο η Δέσποινα, η αγαπημένη μου, η Στυλιανοπούλου, μαζί με κάποιους άλλους και μου λένε: ρε Σιμή, πώς μπορεί να μας φέρει στην εκπομπή και τα λοιπά, να μιλήσουμε, γιατί αρχίσαμε και δεν πάμε καθόλου καλά. Έχουμε 3 εισιτήρια, 5 εισιτήρια, αυτό. Κάτι. Λέω: βεβαίως, τι το συζητάτε. Ελάτε. Και αποφασίζουν να έρθει ο Ανέστης Βλάχος. Ήρθαν και κάτι άλλοι, αλλά θα μιλήσει ο Ανέστης. Ο οποίος ο Ανέστης κάνει ένα εκπληκτικό πράγμα. Του λέω: για πες Ανέστη, για τη δουλειά που κάνετε. Κοιτάει στην κάμερα και λέει: λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είμαστε, να πούμε τώρα, έχουμε μαζευτεί 7-8 γεροντάκια εκεί πέρα και τα λοιπά. Μας ξέρετε, ξέρω εγώ, κάτι κάναμε και εμείς στο σινεμά και τα λοιπά. Ρε παιδιά, δουλεύει, δεν πατάει άνθρωπος, ρε παιδιά. Δηλαδή, γιατί, δηλαδή, ξέρω εγώ, άμα θέλετε, λάτε να μας στηρίξετε. Αυτό, τι να πω άλλο. Αυτό το πε τόσο ωραία, τόσο από την ψυχή του, και με παίρνουν την άλλη μέρα από το θέατρο και μου λένε: έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Είμαστε γεμάτοι για σήμερα και για την προσεκή εβδομάδα. Και δεν σταματάει να χτυπάει το τηλέφωνο. Πήγανε μέχρι τέλους έτσι. Δεν ήταν γιατί, όντως, όταν ερχόταν στην εκπομπή και εγώ αβαντάριζα τις δουλειές και τα λοιπά, και όντως βλέπανε μια διαφορά οι άνθρωποι, είτε στα μαγαζιά τους, οι καλλιτέχνες, αλλά είχες, αυτό, είτε στα θέατρα. Και τηλεθέαση, πολύ, ναι. Ναι. Αυτό ήταν οφειλόταν καθαρά στον Ανέστη και στον τρόπο που το είπε. Έβγαλε έτσι, ούτε να το περιποιηθεί ούτε τίποτα. Ναι, ναι, είπε, ναι, την αλήθεια και μάσησε ο κόσμος με την αλήθεια. Λέει, ρε εσύ, αλήθεια. Γι' αυτό είπε και ο υπόλοιπος θείασος ότι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ο συνδικαλιστής της παρέας να μιλήσει. Και ναι, είπε, ναι, ευθέως αυτό. Ναι. Ελάτε να μας δείτε μέσα τώρα. Από την ψυχή του, έτσι. Εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να πεθάνουμε κιόλας, ας πούμε. Ναι. Ναι, ναι, με το γεροκομείο. Θυμάμαι, με έπαιρνε στη Λιανοπούλου που καμιά φορά με παίρνει και λέμε ιστορίες. Και πουλάκι μου και αγαπούλα μου και αντρικούλη μου και. Η Δεσποινούλα, ναι. Την είχα φιλοξενήσει σε μια εκπομπή και όπως μιλάγαμε με αφορμή, είχε βγάλει ένα βιβλίο τότε και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει: θέλω να πω ένα ποίημα. Λέω: πες το. Και όπως το λέει, λέει: και θέλω και να τραγουδήσω. Τραγούδα. Και γίνει χαμός, γιατί ήταν τόσο μπορώ, αυτό, ναι. Δηλαδή είναι πάω έτσι. Και εγώ στο έτσι αυτή. Είναι και η Δέσποινα έτσι έξω καλή. Οι παλιές παρακαταθήκες, ρε παιδί μου, που μεγαλώντας είχαν μια αλήθεια και έναν αυθορμητισμό. Θα ήθελες να έχεις ζήσει σε εποχές του μεγάλου καλού ελληνικού κινηματογράφου? Δεν το συζητάμε αυτό. Βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Επειδή πάντα όταν γυρίζω σπίτι, ψάχνω στο και βρίσκω ελληνική ταινία με ένα ψαχτήρι που έχει εκεί πέρα, στο Κοσμοτέ. Εσύ non-stop, ένα κανάλι. Ναι, αλλά δεν θέλω τις καινούργιες. Όχι καινούργιες. Ψάχνω και βρίσκω. Παλιές. Τις παλιές. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ για να χαλαρώσω θέλω να δω μια ελληνική ταινία ασπρόμαυρη με όλους αυτούς που λατρεύομαι και που την έχω δει 600 φορές και δεν με νοιάζει καθόλου. Και έτσι πραγματικά δηλαδή με στέλνει αυτό. Και λέω πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι τώρα εκεί, να είμαι ας πούμε 23 χρονών, 25 και να παίζω δίπλα με αυτόν, ρε παιδί μου, αυτόν και με αυτόν και με αυτόν και πολύ πολύ μου αρέσει. Αυτή η περίεργη, μια αφέλεια και μια αθότητα και ένα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο τρόπο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ειδικά οι ταινίες του Τζαβέλα, κάποιες του Σακελάριου κτλ. Μιλάμε για αριστουργήματα και θα ήθελα πολύ να